Ενημέρωσα τους επικεφαλείς των δημοτικών μας παρατάξεων τόσο για τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες μέρες αλλά και για τη συνάντηση η οποία έγινε χθες το απόγευμα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Μηταράκη, παρουσία βεβαίως αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Οι μέρες και οι ώρες είναι δύσκολες. Αυτό είναι κατανοητό από όλους. Αυτό το οποίο προέχει αυτή την ώρα είναι η ψυχραιμία, η ενότητα για να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό προέχει τούτη την ώρα, διότι μπροστά σε όλα αυτά που υπάρχουν υπάρχει ενότητα και πραγματικά καταδεικνύεται. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προσεκτικά θα παρακολουθούμε για τις επόμενες μέρες, περιμένοντας να δούμε τις εξελίξεις, πώς και τι μπορεί να γίνει για να δοθούν λύσεις σε αυτό το κρίσιμο θέμα, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, το οποίο ταλαιπωρεί, βασανίζει και ταλανίζει και τα νησιά μας, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά μας μέσα από τις δικές τους περιπέτειες. Γι' αυτό λοιπόν, προς όλες τις κατευθύνσεις, ψυχραιμία, λογική, σύνεση για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και ελπίζουμε και ευχόμεθα μέσα από τις προσπάθειες και τον αγώνα μας να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία όλοι, μα όλοι, προσδοκούμε και επιθυμούμε. Θα συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάποια νέα δεδομένα ίσως που πρέπει να αποφασίσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει κανονικά την Πέμπτη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται να επισπεύσει διαδικασίες. Συμφωνήσαμε ότι οτιδήποτε υπάρξει, εμείς εύκολα συναντιόμαστε και νομίζω ότι αν χρειαστεί κάτι μπορεί να συζητηθεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο σε επίπεδο των επικεφαλής των δημοτικών μας παρατάξεων για να δούμε άμεσα αν χρειάζεται να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η πρόταση η οποία έχει γίνει από την κυβέρνηση για να υποδειχθούν σημεία για δομή και τα λοιπά, σας απασχόλησε καθόλου? Αυτή την ώρα όχι, γιατί αυτό το οποίο προέχει τούτη την ώρα είναι όλα αυτά τα οποία τρέχουν. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο μένει είναι η αποφάση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Θα δούμε λοιπόν με τη σειρά όλα αυτά τα οποία είναι τα βιαστικά, τα γρήγορα και τα σημαντικά τούτη την ώρα για να επέλθει η ηρεμία και να βάλουμε μία σειρά σε όλο αυτό το οποίο υπάρχει γύρω μας και έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε περαιτέρω αν και όταν χρειαστεί αυτό το οποίο με ρωτήσατε.